Θα ήθελα να πριν αρχίσω να σας ευχηθώ, γιατί με πολύ το γνωριζόμαστε. Ονομάζομαι Δημήτρης Καρακανός, είμαι μέλος της δικού σας ιδιωτικής του Στίβου, μαζί με τον κύριο Σταματίου Στέλιο και τον κύριο Γιώργο Τάκη. Είχα μια τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο του καλοκαίρι να αναλάβουμε ως διοικούς επιτροφή, δεχτήκαμε πολύ μεγάλη χαρά. Πριν αρχίσω τον απολογισμό τμήματος, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα λεπτάκι από τον χρόνο και να ευχαριστήσω και του μέρους διοικούς σας επιτροφής και του μέρους του ΕΦΟΡ, τους γονείς, που στηρίζουν πολύ ενεργά, όχι μόνο με τη συνδρομή τους, στηρίζουν το τμήμα του Στίβου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, έναν ένα ξεχωριστά, για την άψογη συνεργασία που έχουμε μέχρι στιγμής. Και βέβαια αυτό είναι πολύ σημαντικό, όταν υπάρχει άψογη συνεργασία μεταξύ μελών, διοικητών, επιτροπών, εφόρων και προπονητών, να πάει πολύ μπροστά το τμήμα. Θα είναι πολύ πειραματικό σε αυτό το εξάμηνο, τα πεπραγμένα μας να τα αναφέρω, γίνανε εργασίες συντήρησης του χώρου προπονήσεων, έγινε μεταφορά των οργάνων για όσους έχουν έρθει, έχουν δει ότι είχαμε ένα θέμα χώρου. Μεταφερθήκαν αυτά τα όργανα σε άλλο χώρο, έγινε τροποποίηση του νέου χώρου έτσι ώστε να ελευθερωθεί χώρο για τα τμήματα των υποδομών. Έγινε δημιουργία χώρου κρυοθεραπείας για τους αθλητές του αγωνιστικού τμήματος και των προαγωνιστικών τμήματων. Πολύ πρωτοποριακό project για τα θέματα του Στίβου Πανελληνίου. Γίνεται συνεχόμενα αγορά εξοπλισμού για όλες τις βαθμίδες των τμήματων και για τις ακαδημίες και για τα αγωνιστικά και τα προαγωνιστικά τμήματα, τα οποία ανανεώνονται σχεδόν κάθε μήνα, θα έλεγα, ορισμένα πράγματα. Αλλά είναι και μερικά τα οποία είναι και πολύ ακριβά και χρησιμοποιούνται από την αγωνιστική ομάδα. Θέλω να τονίσω ότι μια μικρή παρένθεση ότι δεν υπήρχε εξοπλισμό στο Παθεσσαλικό για το Στίβο συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν, από τότε που δημιουργήθηκε το τμήμα, το 2009, όλα αυτά αγοράστηκαν από την αρχή, από το μηδέν. Είναι μερικά τα οποία φύρονται, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, ο εξοπλισμό αυτό πρέπει να ανανεώνεται, πρέπει να εξυγχρονίζεται για να ακολουθούμε και τα διεθνή στάνταρ. Αλλά και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι όλο αυτό ο εξοπλισμό είναι περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου. Μένει στο Σύλλογο. Δεν είναι μια χρήση ή χρήση για ένα έτο. Διοργανώσαμε η μερίδα Χριστού Στίβου το Δεκέμβριο με τη συμμετοχή πολλών αθλητών του τμήματος αλλά και άλλων ομάδων τοπικών με πολύ μεγάλη επιτυχία και μάλιστα πήραμε και τα εύσημα από συλλόγους εκτός του νομού. Έγινε κατά τη διάρκεια της κοπής πίτας βράβευση των πρωταθλητών μας αλλά και των αθλητών που διακρίθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Ανεβήκαμε σε ranking 50 θέσεις στο ranking του Πανελλήνου του ΣΕΓΑΣ και έχουμε αυτή την τιμή. Στη στιγμή να είμαστε 96 σε σύνολο 312 σωματείων αναγνωρισμένων από το ΣΕΓΑΣ Πανελληνίως. Κι άλλα δεν ήθελα να μην σας τρώω το χρόνο, απλά θέλω να τονίσω ότι κοινός παρονομαστής όλο το παραπάνω, αλλά και της πορείας μας, πώς θα κινηθούμε μέχρι το τέλος της σεζόν, είναι όποια δράση τεθεί υπό μορφή πρότασης ή να υλοποιηθεί, να είναι ανάλογη των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Με πιο απλά λόγια, πάμε μέχρι εκεί που μας φέρνει. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε χρέη ούτε στο τμήμα, ούτε στο σύλλογο, ούτε στον εργαστή, ούτε το θέμα. Και έτσι συγγνώμη, κύριε Πατάνε. Αντιλαμβάνεστε ότι με μία μόνο διέξοδο έτσι, τα τσιγάρα, όσο πολλαπλασιάζονται και δεν θα βλέπουμε να σκάσουν. Δεν έχει καμία λογική να καπνίσουμε. Για να μην βγούμε έξω. Και εμείς θα κάνουμε μια λάθος. Με συγχωρείτε, κύριε Πατάνε, συνεχίστε. Πώς λοιπόν εκπέμπτουν, μέχρι στιγμής το τμήμα δεν οφείλει σε κανένα, δεν οφείλει στους προπονητές, δεν οφείλει σε τρίτους, δεν οφείλει πουθενά στους προπονητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι επαναλάβω αυτό, μέχρι στιγμής... Θα το επαναλάβω γιατί το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής το τμήμα δεν οφείλει ότι ούτε μισό ευρώ σε κανέναν, ούτε σε προπονητές, ούτε στα ασφαλιστικά τους, ούτε σε τρίτους, προμηθευτές, υπάρχει μια... Το είπατε εσείς για μένα. Έχετε στα χέρια σας τον απολογισμό, είναι οριακά θετικός, δεν θέλω να αναφερθώ εκεί, και μόνο δύο λόγια για το τι στόχους έχουμε μέχρι το τέλος σεζόν. Έχουμε στόχο την ανάπτυξη, είναι ένα και μοναδικό μας μέλημα. Αυτό σημαίνει να εξυγχρονίσουμε ακόμη περισσότερο το τμήμα, είτε αυτό αφορά τον εξοπλισμό, είτε αφορά την εφαρμογή νέων προπονητικών προγραμμάτων που είναι παγκόσμια αποδεκτά. Σε όλες τις βαθμίδες το τονίζουμε, γιατί για μας είτε είναι αγωνιστική ομάδα, είτε προαγωνιστική, είτε ακαδημίες. Να σας πω ένα πλαίσιο ηλικιακό από νήπια μέχρι τρίτης ηλικίου παιδιά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο. Μέλημα των προπονητών είναι να εφαρμόζονται ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο.
Θέλουμε να επαναλάβουμε τις περσινές επιτυχίες σε επίπεδο Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων. Θέλουμε να ανέβουμε ακόμα ψηλότερα στο ranking. Όραμά μας είναι να είμαστε μέσα στους πρώτους 50 συλλόγους. Και θα το καταφέρουμε αυτό. Θέλουμε να αυξήσουμε το κοινωνικό μας ρόλο στην πόλη μέσα από δράσεις κοινωνικο-αθλητικού περιεχομένου. Έχουμε κάποιες σκέψεις και θα τις υλοποιήσουμε πολύ σύντομα. Και θέλουμε να αυξήσουμε και τις συνεργασίες με άλλους συλλόγους του νομού, αλλά και εκτός του νομού. Και ήδη, όπως θα έχετε δει και από διάφορα site, θα έρθουν από την Εθνική Ελλάδος καλύτεροι σπρίντερ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και πολύ ευχαρίστω να του παραχωρήσουμε και εξοπλισμό, αν χρειαστεί, για την προπόνησή του. Είναι σκηταλοδρομίες. Είναι καλύτεροι αθλητές σε Ελλάδα και σε άντρες και γυναίκες. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το group των αθλητών υπάρχει και μια δικιά μας αθλήτρια, η Δήμητρα Τσουκαλά. Αξίζει, είμαστε στην ελίτ πλέον. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στα τα πεπραγμένα τα αθλητικά, τις επιτυχίες μας. Είχαμε την Πανελλήνια Πρωταθλήτρια. Έγινε Πανελλήνια Πρωταθλήτρια, μάλλον η Έφη Φλόρου, στο Πανελλήνιο Ανομάλι. Είχαμε τη συμμετοχή αθλητών μας και αθλητριών μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, μια πολύ καλή παρουσίαση, πάρα πολύ καλή παρουσία, όλων των αθλητών, εξαιρετικές εμπειρίες για τα παιδιά. Και άλλα πολλά. Βέβαια, για να συμμετέχει σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, καλό είναι να ξέρετε ότι προϋποθέτει να συμμετέχει πριν σε κάποιες ημερίδες, έτσι ώστε να πετύχει τα όρια. Δεν μπορούμε να πάμε με 50 παιδιά ξαφνικά, μακάρι να γίνει αυτό. Πρέπει να πιάσουμε και τα 50 τα όρια. Άρα προϋποθέτει κάποια προηγούμενη συμμετοχή. Αυτά έτσι εν ολίγοις. Δεν ήθελα να σας εκφράσω περισσότερο.